όλα. Μα τι, τώρα κάνουμε ένα ψυγείο, εμένα. Το λάπια δεν πιένω, δεν. Εδώ μένετε. Τι να πω. Εδώ μένετε τώρα. Εδώ κάτω, ναι. Άνοιξε, εδώ τώρα, πόσες μέρες. Πόσες μέρες. Και μετά, μέχρι να φύγουμε από τη ζωή. Μέχρι να φύγουμε από τη ζωή, σε αυτό θα μείνουμε. Αυτό έλεγε πάλι. Έλα, ναι. Κοίτα, το πού θα βάλουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Εκείνος ο καταψύκτης είναι γεμάτος. Δεν μπορεί να πάνε τον ανοίξω. Έπεσε μπάζα πάνω και έχει γεμάτο 300 γελάτια. Αποζημίωση πήρατε. Δεν έχουν έρθει ακόμα τα χρήματα. Σπάσαμε βοηθές στη παιδιά. Όπου είμαι 82 χρόνια, τέτοι πάνω τρέφνεσαι. Δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαστε στην Κρανιά Καρδίτσας και στους Αγίους Αναργύρους, στο γειτονικό συνοικισμό. Όπως και προχθές μοιράσαμε τρόφιμα στους κατοίκους στο χωριό μας, που είναι 100% πλημμυρισμένο και έχουμε μπει στην κόκκινη ζώνη. Έτσι και σήμερα ήρθαμε με τους φορείς από το Σωματείο της Καρδίτσας, με την αλληλεγγύη που δείχνει όλος ο κόσμος. Όποιος χρειάζεται κάποια πράγματα, τρόφιμα, κρεβάτια και αυτά, μπορεί να πάει στο στέκι μας που βρίσκεται στην οδό Ιζικιήλ. Βλέπουμε τους κυβερνώντες, περιφέρειες, δήμους, δεν ήμουν πουθενά. Πήγαμε στο γειτονικό συνοικισμό και έχει ένα μέτρο λάσπη οπουδήποτε. Έχουν πέσει σπίτια, δεν έχει έρθει καμία αυτοψία, κανένας έλεγχος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν που να μείνουν. Προσπαθούμε με τις λίγες δυνάμεις που έχουμε να ανταπεξέλθουμε, να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Το έχουμε περάσει αυτό πάλι στον Ιαννό, όπου πνίγει το μισό χωριό. Τώρα έχει πνιγεί ολόκληρο, η καταστροφή είναι 100%. Και δεν έχουμε πάρει ούτε τα 6600 που μας έχουν πει ότι θα μπουν. Και βλέπετε ότι αυτά τα 6600 δεν φτάνουν να καλύπτουν τις ανάγκες. Τα σπίτια όλα θέλουν βάψιμο, θέλουν στοκάρισμα μέσα. Πολλά πλήθυνα σπίτια έχουν πέσει. Η καταστροφή είναι τεράστια. Τα σωματεία και οι φορείς θα συνεχίσουν να βρίσκονται για ακόμη μια φορά στο πλευρό των πλημμυροπαθών. Και ο λαός θα σώσει το λαό. Τέλος. Είναι δικό υπαλλήλων ψυχολόγος γυναικών συνταξιούχων. Από το στέκι αλληλεγγύης Καρδίτσας. Κάποια τρόφιμα. Το χωριό μας, Άγια Ανάργυρη, Κρανέα, Καρδίτσα, έχει καταστραφεί. Έχουν πέσει πάρα πολλά σπίτια. Από αυτά ο κόσμος μένει σε συγκινικά πρόσωπα και σε άλλους φίλους. Προσπαθούμε να καθαριστεί. Ακόμη δεν έχει γίνει. Έχουν χαθεί πάρα πολλά ζώα. Ή έχουμε κάτι, ή έχουμε να κοιμηθούμε, ή τίποτα. Καλά, δεν μένω εδώ γιατί δεν είναι το σπίτι κατοικής. Δεν έχω τίποτα μέσα. Ούτε κρεβάτια, τα πέταξα όλα έξω. Τι μπορώ να πω, ότι ούτε λάθος, τι να βγάλω, τι να βγάλω. Δεν μπορώ να δεις, αλλά απελπίζει. Απελπισία, απελπισία. Ραγίζονται και τα λάθη. Να, εδώ. Εδώ, να, έφτει και έπισε. Να, ράγισαν, έπισε. Κάτω εδώ έπισε. Τι, πού να, τι να μείνεις. Πού να μείνεις. Πού να μείνεις. Πού να μείνεις και τι να βάλεις. Δεν ήρθε κανένας. Δεν ήρθε κανένας. Ζούμε, πεθαίνουμε, τίποτα. Κανένας έρθει να μας πει ότι ξέρετε πού θα... Τι θα κάνουμε. Και πού θα πάμε, άντε, ναι, μένουν στην Καρδίτσα. Μένουν και φιλοξενούμε. Να έρθει κάποιος αρμόδιος έτσι για να του δει, για να πει ότι... Τι θα κάνουμε. Θα μπορώ να... Μακάρι να μπορώ να μείνω μέσα. Να μπορέσω να μείνω μέσα και να καθίσω εδώ. Πού να πάω εγώ τώρα. Τι να κάνω, άντε, πάνω όλα. Τι λύση. Τι λύωση για μένα, δεν πρέπει να σκουδώ να φύγω. Αγωνίζομαι εγώ να έχω έναν άνθρωπος. Ήταν μέρος, δεν τα κάνω τίποτας. Δεν άφησα μέσα τίποτα, ούτε ψυγεία. Τα πάντα όλα, αρχίσαμε με το μηδέν τώρα. Για άλλη μια φοβεθή εδώ πέρα και τραβάω εδώ όλη μέρα σε πέρα. Εδώ. Εδώ. Μας προσέχει λίγο εδώ πέρα.
Δεν βγαίνει με κανέναν τρόπο τίποτα. Λοιπόν, αγωνίζομαι 85 χρονάδες. Αρχίζω με το μηδέν. 10, 40, 80 χρόνια να δουλέψω με και θα χάσω σε μια ώρα. Ποτέ να σταθήσαν όλα, όλα, όλα. Δέχτες, τα πάντα όλα μέσα εδώ. Υγεία. Κουζίνες, βλάπια. Και πάτε τίποτα δίπλα. Και πού κοιμάς. Έτσι το κουρίτσι, το κουρίτσι από την καρδίτσα, ένα αυτό κάτι και ζημάμαι στο κάτω, στο δρόμο. Βασικά δύο εβδομάδες τώρα μετά τις πλημμύρες. Έχουν έρθει καθόλου κλιμάκια να δούνε την κατάσταση? Όχι, καθόλου. Στα σπίτια, τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Μας είπαν ότι θα μπουν αυτόματα κάποια χρήματα μέσα. Τώρα είδα μια ανάρτηση από τον πρόεδρο του μεγιστών, είπε ότι πρέπει να κάνουμε αιτήσεις για όσους δεν μπήκαν τα χρήματα μέσα. Ακόμα περιμένετε. Ακόμα περιμένετε. Τη στατικότητα των σπιτιών την έχουν δει? Όχι, τίποτα, δεν έχει πρέσει τίποτα. Όσον αφορά νερό, φαγητά και τα τέτοια, καθόλου. Αυτό, δόξα τω Θεώ, μας έχουν, όπως έρχεται εδώ πέρα το παλικάρι από το Ροστέργιος. Τώρα κάθομαι στο μέσο. Ψήλωσε μπροστά και με την παραμικρή βροχή έρχεται το νερό μέσα. Και τώρα δεν το έβγαλε ακόμα το νερό μέχρι αυτήν. Κοίταξε, γίνγκα μου. Μέσα στη λάσπη έπεσε τώρα, βρίσκεται σε κέπεσε. Μέσα στη λάσπη όλη την ημέρα. Κανένα στο πηδάκι του ανήφερε με ένα χάπρο χτε κατρόφιμο από την Μεσοκουλή και μια τσάντα που πήρε από το τέτοιο. Από το σχολείο αυτό επίση. Τίποτα άλλο. Όλα δηλαδή από την αλληλεγγύη του κόσμου. Ακριβώς. Ακριβώς. Δήμος όχι καθόλου, δεν παρουσιάστηκε καθόλου εδώ πέρα. Ούτε καν να δουν, είστε καλά. Τίποτα, τίποτα. Μόνο λοιπόν. Όσο για μένα είμαι μέσα στη λάσπη. Δεν μπορώ να βγω ακόμα. Ακόμα. Είναι μισό μέτρο λάσπη μπροστά και κάτω. Χαμπύλωσε το σπίτι τώρα, λακκούβησε το σπίτι και το νερό τώρα έρχεται απ' έξω, μέσα. Αυτό είπα. Με έδωσε το παιδάκι εδώ, αυτό μόνο που με έδωσε, τίποτα άλλο. Και μια τσάντα πήρα από το σχολείο. Και νερά φέρνει. Νεράκι, φαγητό. Φέρνει ένα φαγητό, αυτό το φαγητό δεν το φέρνει δήμος. Το φέρνει από την καρδίτσα οι θελοντές. Έτσι πράγμα.